πώς γίνεται σε μια συναυλία να τραγουδάς και να κάνεις και ρεπορτάζ, μου λέτε. Έχω να καταγγείλω ότι η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Την ευθύνη φέρουν ο Κώστας Καραφώτης, ο Γιώργος Χρήστου και ο Λάβα. Μεγάλη ανταρσία στο γύρισμα. Για δείτε τι εννοώ. Είμαστε καλά! Σου φίλοι, τώρα σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Τώρα με καίει κάθε σου μάτια. Κάρτισε το πάρτι κι είναι ακόμα μεσάνυχτα. Τώρα θέλω το πρώτο σου φίλοι. Τώρα σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Τώρα με καίει κάθε σου μάτια. Μετά άρχισε το πάρτι και είναι ακόμα μεσάνυχτα. Τα κοριτσάκια σε κοιτούσαν μες στα μάτια. Έχω την εντύπωση ότι τα αγοράκια κοιτούσαν εσένα πολύ πιο έντονα. Τώρα σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Με καίει κάθε σου μάτια. Άρχισε το πάρτι και είναι ακόμα μεσάνυχτα. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Κώστα, Γιώργο. Α, Κώστα μου. Πού πας? Δεν έχω λόγια να εκφράσω τη χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί σας σε μια συναυλία. Δηλαδή δεν το περίμενα. Ούτε εμείς το περίμενα. Πλάκα. Σας ξάφνιασα. Ναι, με ευχάριστα. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Κοιτούσαν έτσι θαυμάστριες. Εγώ απογοητεύτηκα μόλις ανέβηκα. Γιατί ήταν ο Γιώργος πριν πάνω και μόλις ανέβηκα, ο Κώστας Καραφώτης δεν τίποτα. Ενώ ήταν ο Χρήστος πάνω. Σε ποιον αφιερώνεις το ήρθες εσύ? Σε όλο τον κόσμο που στη ζωή τους έχει έρθει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σε σένα έχει συμβεί αυτό? Ναι, έχει συμβεί. Ήρθες εσύ και η νύχτα γέμισε φως. Είσαι τ' αστέρι μου εσύ και εγώ δικό σου ουρανός. Κώστα, ποιο νομίζω ότι είναι το πιο ερωτικό σου τραγούδι? Το χωρίζουμε απόψε. Μα για χωρισμό μιλάει αυτό. Ακριβώς, ο έρωτας σημαίνει και χωρισμός μαζί, δεν είναι μόνο... Χωρίζουμε απόψε, χωρίζουμε στα δύο. Εσένα ποιο είναι το πιο ερωτικό σου τραγούδι? Το μέσα στα μάτια σου. Μέσα στα μάτια σου μπορώ, ό,τι ζητήσω να βρω. Πραγματικά εγώ έζησα μοναδικές στιγμές σήμερα εδώ μαζί σας. Εμείς. Θα μου δώσετε μια φυλάκη τώρα. Άρχισε το πάρτι και ήταν τότε μεσάνυχτα.